Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συμμερίζονται την άποψη ότι η πόλεμη είναι περιττή και δαπανηρή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο podcast του δημοσιογράφου Tim Pool. Αν κοιτάξετε τον Βίκτορ Όρμπαν, λέει ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε πολέμους. Εγώ επίσης δεν θέλω να βλέπω πολέμους. Δεν συμμετείχα σε άλλους πολέμους, εκτός από το ότι τελειώσαμε έναν πόλεμο με το ISIS και τον ολοκληρώσαμε 100%, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και πρόσθεσε και τα εξής. Δεν θέλω να βλέπω πολέμους. Νομίζω ότι είναι τόσο φρικτό, τόσο περιττό και τόσο δαπανηρό από άποψη ζωών και χρημάτων. Καταστρέφονται χώρες, καταστρέφεται ο πολιτισμός. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί ποτέ αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, όπως και αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου με το Ισραήλ. Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία είχαν ελεύθερα χέρια στη διαμόρφωση των παγκόσμιων γεγονότων σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Ο ηγέτης της Ουγγαρίας είναι ένας ισχυρός άντρας, ένας πολύ δυνατός άντρας. Είπε ότι το πρόβλημα που έχει ο κόσμος είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον πρόεδρος. Όταν ήταν πρόεδρος, η Κίνα δεν έπαιζε τριγύρω, η Ρωσία δεν έπαιζε, κανείς δεν έπαιζε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλος ο κόσμος φλέγεται, είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.